Δημάρχα, εκπρόσωπε του Δημάρχου Τρίπολης, κύριε Σωτήρη Παπαδημητρίου, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά τιμάτε με την παρουσία σας μια εκδήλωση των Αρκάδων Δάφνης Ημιτού. Ξέρετε, δεν τιμάτε μόνο εμάς, τιμάτε και τους ίδιους σας εαυτούς. Τιμάτε τους ανθρώπους εκείνους που πριν 194 χρόνια άφησαν τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τις δουλειές τους και τάχθηκαν στο πλευρό του μεγάλου αρχιστράτηγου, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και με τον άλλον αγωνιστών για να βοηθήσουν για την ελευθερία της πατρίδας. Τιμάμε τους ανθρώπους εκείνους που πριν 194 χρόνια έδωσαν την ψυχή τους, τη ζωή τους και το αίμα τους την 23η Σεπτεμβρίου του 1821 για την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Φίλες και φίλοι, σήμερα περνάμε, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, μια μεγάλη οικονομική κρίση. Μια οικονομική κρίση όμως η οποία θα έλεγα είναι απότοκος μιας άλλης μεγάλης κρίσης. Μιας κρίσης πνευματικής, μιας κρίσης πολιτισμικής, μιας κρίσης αξιών και θεσμών. Γίναμε δυστυχώς όλοι τα τελευταία 30 χρόνια θυρευτές του χρήματος, κυνηγοί της ύλης. Θέλαμε όλοι να αποκτήσουμε όσο γίνεται περισσότερα υλικά αγαθά και ξεχάσαμε τον πολιτισμό μας. Ξεχάσαμε την κλασική φιλολογία μας. Ξεχάσαμε την ιστορία μας. Και ξέρετε, το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι όταν ένας λαός ξεχνάει την ιστορία του, πολλές φορές πρέπει αυτή να τη ξαναζήσει. Όταν ένας λαός ξεχνάει την ιστορία του, είναι ένας λαός νεκρός, πεθαμένος. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς σήμερα, ως Αρκάδες Δάφνης Ημιτού και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον Δήμο και τον Δήμαρχο εδώ Δάφνης και Ημιτού, αποφασίσαμε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι. Ένα μικρό λιθαράκι στην ιστορία μας. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε τη σημερινή μας εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη Σταυρενουδάκη, που από την πρώτη στιγμή, όταν του ζήτησα να γίνει αυτή η εκδήλωση, ήταν αρρωγός στην προσπάθεια αυτή και πρόθυμος από την πρώτη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού Δάφνης Ημιτού, την κυρία Αθηνά Δελή Κωνσταντίνου, η οποία επιμελήθηκε προσκλήσεις και άλλα που χρειαζόμασταν, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Κώστα Χαρίση. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Νάντια Καραγιάννη και την υπόλοιπη ορχήστρα, η οποία φιλοκερδώς θα μας τραγουδήσει αργότερα, όπως και το χορευτικό Ελλήνων Ρίζες του κυρίου Λιάπα, οι οποίοι και αυτοί θα χορέψουν στη συνέχεια. Βεβαίως, δεν θα ξεχάσω και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο στάθηκε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Η παρουσία σας αυτή σήμερα... Συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, για μένα σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Είναι ιδιαίτερη στιγμή γιατί ήρθα να εκπροσωπήσω τον τόπο μου, την πατρίδα μου, την πατουτινή μου πατρίδα, την Αρκαδία, εδώ στη δεύτερη πατρίδα μου, τη θετή πατρίδα, τη Δάφνη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και πραγματικά είμαι συγκινημένος. Όπως επίσης είμαι συγκινημένος και από την παρουσία σας, πραγματικά είναι επιβλητική. Η Αρκαδία μας, ο τόπος μας, οι Αρκάδες, οι συμπατριώτες μας, έχουν προσφέρει πολλά στην ελευθερία του έθνους. Η παρουσία τους είναι διαχρονική. Από την αρχαία Ελλάδα, ακόμα και στις Θερμοπύλες, που δεν φαίνεται πουθενά, ήταν Αρκάδες εκεί, πολέμησαν Αρκάδες. Στα βουνά της Σπίνδου, στους Βαλκανικούς πολέμους, το 11ο αιώνα Παπαιζικού, είχε πρωταρχικό ρόλο. Όπως επίσης και το 40, όπως και στην Δυτική Αντίσταση. Εκεί όμως, πραγματικά είχε καθοριστική παρουσία και είναι ταυτισμένο
αυτός ο τόπος και αυτοί οι άνθρωποι, η Αρκαδία και οι Αρκάδες, με την ελευθερία του γένους, είναι στην Επανάσταση του 1821. Μια επανάσταση που έγινε εκεί στην Αρκαδία. Εκεί που πριν 400 χρόνια η σκλαβιά πάταγε τελευταία εκεί. Τα τελευταία κάστρα που πέσανε, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου φίλες, ήταν στην Αρκαδία. Ήταν το κάστρο της Οριάς, το Τρουκολέκα της Μεγαλόπολης, το 1460, με 6.000 σφαγμένους Έλληνες που το υπερασπιζόταν. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα χαράς, ένα μήνυμα ελπίδας ότι μπορούμε. Αυτοί πέρασαν πιο δύσκολα και όμως προσπάθησαν και πέτυχαν. Δεν θα πετύχουμε εμείς σήμερα. Τελειώνοντας... ...της Αρκαδίας, εκλεκτή προσκεκλημένη, κύριε εκπρόσωπε του...